σήμερα η γειτονιά μας γιορτάζει. Σήμερα ο ιστορικός μας στράτευμα γιορτάζει, βάζει τα καλά του και μας υποδέχεται στην αγκαλιά του για να μας περάσει και να μας διηγηθεί την ιστορία του. 600 χρόνια πέρασαν και στέλνεται μπροστά μας αγέροχος και ολοζώντανος, έτοιμος να μας μιλήσει. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλε, εκ μέρους της ομάδας Ανταρτών σας καλωσορίζω στην απόψινή βραδιά. Μια βραδιά που είναι αφιερωμένη στην αγαπημένη μας Νάουσα, τη μοναδική ηρωική πόλη της Ελλάδας, που φέτος γιορτάζει τα 200 χρόνια από την Επανάσταση και τον χαλασμό της από τους Τούρκους το 1822. Από τα στοιχεία που έχουμε και τις μελέτες που έχουν γίνει κατά καιρούς, προκύπτει ότι η ίδρυση της πόλης μας κυμαίνεται γύρω στο 1400 με 1430. Οπότε φέτος μπορούμε να γιορτάσουμε και τα 600 χρόνια από την ίδρυσή του. Η ομάδα Ανταρτών, συμμετέχοντας τόσα χρόνια στα δρόμενα της πόλης μας, δεν θα μπορούσε να μην δώσει το παρόν σε μια τόσο σημαντική επαιτειακή χρονιά. Έτσι λοιπόν, σκεφτήκαμε σε ένα από τα πιο ιστορικά σημεία της Νάουσας να κάνουμε την εκδήλωση αυτή με τίτλο «Ο Πλάτανος διηγείται την ιστορία». Όταν λοιπόν ξεκινούσαμε τις εκδηλώσεις τα 200 χρόνια και οργανώνουν τα πάντα, ήταν αυτή η περίεργη αυτή η ομάδα Ανταρτών, ξέρω εγώ πώς... Κάτω μικρόφωνο. Κάτω μικρόφωνο, δεν ακούγεται. Κάτω μικρόφωνο. Πλάτανο κάνουν μια συγκεκριμένη δράση. Μια συγκεκριμένη δράση. Η αλήθεια είναι ότι τις εκδηλώσεις και ιδιαίτερα σε εκδηλώσεις τέτοιας στιγμής όπως τα 200 χρόνια του Μακάρθωμα, πέρα από τις ιστορίες, πέρα από την προσφυγική δράση, έχει σημασία και το τόπο. Έχει σημασία τα τοπόσημα, έχει σημασία η γεωγραφία όπως είναι τα γεγονότα, ο τόπος που έγραψε την ιστορία του και ο Σταυρός Πλάτανος 600 χρόνια λοιπόν, μας συνέχει σήμερα την ιστορία του. Ωραίο τρόπο, μόνος ο Πλάτανος δεν μπορεί να μας μιλήσει ο ίδιος, αλλά να μιλάει μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων γύρω του. Από την αρχή, ως όριο, στη συνέχεια, μέχρι σήμερα. Εγώ να ευχηθώ να περάσουμε καλά, νομίζω ότι θα είναι μια βραδιά που θα είναι γεμάτη Νάουσα, θα είναι γεμάτη στην ιστορία και την ιστορία της πόλης μας, θα είμαστε γεροί να περάσουμε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Η ιστορία. Ο Πλάτανος της Αγίας Παρασκευής ή Στραβός Πλάτανος είναι μνημείο της φύσης και της ιστορίας. Φυτέθηκε στις αρχές της βασιλείας του Μουρά Β, 15ος αιώνας, μαζί με άλλα τρία πλατάνια που σημάτιζαν σταυρό στην έκταση που προορίζονταν για τον οικισμό της πόλης. Ο Πλάτανος της Αγίας Παρασκευής βρίσκεται στα δυτικά της πόλης, στην κορυφή της κεραίας του Σταυρού. Ο Πλάτανος στην Ανατολή βρισκόταν στο κιόσκι, στην Αράπιτσα. Στον πλάγιο άξονα του Σταυρού προς το βορρά έχουμε τον Πλάτανο του Μόνιου προς τον Άγιο Γεώργιο και προς τον Όντο τον Πλάτανο του Σταλίση κοντά στη Μεταμόρφωση. Ο καθηγητής της πολεοδομίας του Απιθύντα, κύριος Αλέξανδρος Φέδων Λαγόπουλος, στο βιβλίο του «Από τον Ουρανό στη Γη», γράφει ότι η πόλη εγενιάστηκε ως χριστιανική πόλη κατά το βυζαντινό τυπικό. Και ο καθηγητής της δασολογικής σχολής του Απιθύντα, κύριος Γανιάτσας, ο οποίος με άδεια του τότε δημάρχου αφαίρεσε με τη μέθοδο του καρότου ένα κομμάτι από τον κορμό του Πλατάνου και το μελέτησε σε ειδικό τηλεσκόπιο που διαθέτει η σχολή, αποφάνθηκε το 2002 ότι ο Πλάτανος είχε ζωή 580 ετών. Σήμερα δηλαδή ο Πλάτανος είναι 600 ετών, έχει γενέθλια. Πρώτα του πολλά του χαιρόμαστε. Ο θρύλος τώρα. Ο θρύλος. Σύμφωνα με το θρύλο, ο Γκαζί Εμπρενός Μπέης, στρατηγός των Οθωμανών, όταν κατέκτησε την περιοχή μας, μαγεύτηκε από το φυσικό της τοπίο και την πλούσια βλάστηση. Έτσι ζήτησε την άδεια από τον Σουλτάνο του να χτίσει εδώ μια πόλη ίση με το δέρμα ενός βουβαλιού. Με σουλτανικό φυρμάνι ικανοποιήθηκε το αίτημά του και Εμπρενός, αφού έσφαξε ένα βουβάλι, έκοψε το δέρμα του σε ηλεκτρόνα του Ιμάντα, στερέωσε αυτόν τον Ιμάντα σε τέσσερις πασάλους που τοποθέτησε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και όρισε την επικράτεια της νέας πόλης. Ως εκθαύματος, από τους πασάλους αυτούς φύτρωσαν τέσσερα πλατάνια.
από αυτά εξακολουθεί να ζει μόνο αυτός ο πλάτανος, ο επωνομαζόμενος στραβός και ο οποίος μένει αγέροχος να μας θυμίζει την ιστορία, τις μνήμες, τις θυσίες και το μέλλον του τόπου μας. Να βάλουμε αναλόγιο. Εγώ χωρίς αναλόγιο νιώθω σαν να είμαι γυμνός. Δεν μπορώ. Αλλά πού θα πάμε και θα βάλουμε αναλόγιο. Στη γειτονιά θα πάμε. Θα πούμε έτσι. Όχι, θα βάλουμε αναλόγιο. Εγώ θα τα βγω λίγο, θα το πάρω στην άκρα. Γιατί τα λέω απόξω. Στη συνέχεια με λέει, κοίταξε, θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Θα έρθουν και αρχές, θα έρθει και ο κύριος 20-25 χρονών. Και ο κόσμος δεν είναι πολύ. Εκεί με άρχισαν λίγο να τρέμουν τα ποδάρια και πρέπει να γράψω καλύτερα. Και έτσι να έχω και πράγματα να έχω εδώ μπροστά μου. Μην τυχόν και τα χάσω από το λαό. Λοιπόν, έτσι χρήσιμο το αναλόγιο. Αγαπητοί συμπολίτες, βραδιάζει σιγά σιγά για τα καλά. Καλοφωτισμένος πλέον. Λες και φόρεσε τα καλά του. Ετοιμάζεται να μας μιλήσει ο πλάτανος. Φωνή καλή δεν έχει, μόνο το φρόισμα των φίλων του από το φύσιμα του ανέμου. Και τρανίκρη φωνή τα σημάδια του χρόνου πάνω του. 600 χρόνια λέει πέρασαν από το φύτεμά του. 600 χρόνια, 20 γενιές ανθρώπων. Τα είδε όλα λοιπόν. Από την ίδρυση της πόλης μέχρι σήμερα. Παραμυθένος φανιάζει, έτσι όπως στέκεται πίσω μας, σαν σε παραμύθι, όπως γεννήθηκε σαν σε παραμύθι. Θρύλος συνοδεύει τη γέννησή του. Τέτοιους θρύλους και μύθους που άρεσε πάντα να φτιάχνουν οι Έλληνες από τα πολύ παλιά χρόνια για να εξηγούν τα γεγονότα, τα ανθρώπινα κατορθώματα, τα στοιχιά της φύσης. Λίγα μόλις μέτρα από τον στραβό τον πλάτανο στέκεται ακόμη και σήμερα ένα παλιό, εγκαταλειμμένο κοντόφυτο μιας άλλης εποχής. Το πατρικό σπίτι του Δημήτρη. Ο Δημήτρης ζει εδώ και χρόνια στο εξωτερικό. Είναι καθηγητής γεωπονίας σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Όταν επισκέπτεται την πόλη του, την Άουσα, η πρώτη του σκέψη είναι να επισκεφτεί την παλιά του γειτονιά. Το σπίτι που μεγάλωσε, τον αγαπημένο του πλάτανο, που είναι μέσα σε όλες τις παιδικές αναμνήσεις. Μικρός, κάθε πρωί, όταν ξυπνούσε, έτρεξε στο παράθυρο. Άνοιγε με δυσκολία τα βαριά παραθυρόφυλλα και πρόβαλε μπροστά του ο πανίσχυρος γέρικος πλάτανος. Κλιμυρισμένος από πράσινα πλατανόφυλλα την άνοιξη το καλοκαίρι, με τα ξερά του λαλουδιάδι και το φθινόπωρο και το χειμώνα. Πάντα εκεί, στην ίδια θέση, αγέροχος, επιβλητικός, παρατηρητής και φύλακας της γειτονιάς. Μετά από το σχολείο, ο Δημήτρης, μόλις τελείωνε το μεσημεριανό του, έπαιρνε τα βιβλία του και καθόταν για διάβαση μας στο παράθυρο, ακριβώς κάτω από τον πλάτανο. Πολλές φορές, όταν δεν καταλάβαινε κάτι, ένιωθε ότι συνομιλούσε μαζί του. Εκείνη η βοή του, το φρόισμα των φίλων του, ο ήχος των κλαδιών του όταν πηζούσε ο άνεμος, αγελαϊδίσματα των πουλιών που έφεραν τις στολές στο κορμό του, είναι ήχοι που έμεναν χαραγμένοι για πάντα στην ψυχή του. Και η βροχή, εκείνος ο ήχος της βροχής, που μέσα από τον πλάτανο μετατρεπόταν στο πιο γαλήνιο άκουσα της ζωής του. Το απογευματινό ραντεβού με την παρέτηση του νιάζει παιχνίδι. Ήταν πάντα κάτω από τον πλάτανο. Τα καλοκαίρια, τα παιδιά με δυσκολία περίμεναν να πάει πέντε για να κατέβουν από το σπίτι τους. Νωρίτερα, δεν τους άφηναν γιατί ήταν η ώρα της ησυχίας. Η ώρα που οι γείτονες έπαιρναν ένα σουφούρι, όπως έλεγαν. Αν κάποιος παρέβαινε τον κανόνα, όλο και κάποιος περίεργος μεγάλος θα του έβαζε τις φωνές. Αλλά από τις πέντε και μετά, η γειτονιά παραδείχνει στην παρέα. Φωνές, γέλια, παιχνίδι, όλα στα τελεία τα συνέχεια να λιχτώσει. Μπάλα, κουτσό, κυνηγητό και η καλύτερη κρυψώνα η κουφάρα του γεωπλάτων. Και το ραντεβού ξανά την άλλη μέρα, την ίδια ώρα, πάντα εκεί.
κάτω από τον πλάτανο. Αυτόν τον περίφανο αγαθό γίγαντα, που κάποτε μαζί με άλλους τρεις πλατάνους αποτέλεσαν τα τέσσερα σημεία που γιορτάζουν τα σύνορα της Νάουσας. Αυτόν που στεκόταν εκεί αγέροχα ολόκληρη την περίοδο της τουρκοκρατίας.